Στην καρδιά της Μακεδονίας, ένας ξεχωριστός τόπος ξεδιπλώνει τη γοητεία του και μας υποδέχεται. Ο νομός Ερών. Ένας τόπος που μας χαρίζει μοναδικές εμπειρίες με την πανέμορφη φύση, τη μακραίων ιστορία και τον πολιτισμό του. Πρωτεύουσα του νομού, η πόλη των Σερών. Σύρης, κατά τον Ηρόδοτο, από τη λέξη Σύριος, δηλαδή ήλιος. Στο πέρασμα των αιώνων, γνώρισε οικονομική και πνευματική άνθηση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Σπουδαίο εμπορικό κέντρο στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, απελευθερώθηκε και εντάχθηκε στο ελληνικό κράτος το 1913. Σήμερα συνδυάζει τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης πόλης, που όμως διατηρεί τη γραφικότητα και την αυθεντικότητά της. Βυζαντινές εκκλησίες, νεοκλασικά κτίρια, μνημεία άλλων εποχών, μαγεύουν με την ομορφιά τους. Τα μουσεία της πόλης, πολλά και ξακουστά, συνθέτουν την εικόνα ενός τόπου που καταγράφει και σέβεται την ιστορία του. Πόλη ζωντανή, με πολλούς φοιτητές, οι Σέρες φημίζονται για την έντονη νυχτερινή ζωή τους. Κεντρικό σημείο συνάντησης, η Πλατεία Ελευθερίας. Χαρακτηριστικό σημείο και ο λόφος του Κουλά, με τα ερείπια της αρχαίας και της Βυζαντινής Ακρόπολης, που προσφέρει μια πανοραμική άποψη της πόλης των Σερών. Τότε το αυτοκινητοδρόμιο, δίπλα στην πόλη των Σερών, θα σας χαρίσει συγκινήσεις ανεπανάληπτες. Θα παρακολουθήσετε διεθνείς αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων και μοτοσυκλέτας και θα δοκιμάσετε τις οδηγικές σας ικανότητες σε ένα από τα καλύτερα αυτοκινητοδρόμια της Ευρώπης, με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Αλλά και αν νιώσετε την ανάγκη για γαλήνη και κατάνοιξη, πολύ κοντά στην πόλη των Σερών, η μονή του Τίμιου Προδρόμου, που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, θα σας ανταμείψει με τις υπέροχες στιχογραφίες και το γλυκό χαμόγελο των μοναχών, που αγωνίζονται για τη διάσωση και τη συντήρησή της. Η περιήγηση στην πανέμορφη φύση του νομού Σερών ξεκινά από τη λίμνη Κερκίνη. Περιτριγυρισμένη από τα βουνά του Μπέλες και των Κρουσίων, εχμαλωτίζει το βλέμμα και την καρδιά μας. Η περιοχή είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης, αφού δημιουργήθηκε σταδιακά από το πρώτο φράγμα στον ποταμό Στριμώνα. Έχει ανακηρυχθεί εθνικό πάρκο και αποτελεί ένα σημαντικό υδροβιότοπο από τα καλύτερα μέρη της Ευρώπης για την παρατήρηση 300 περίπου ειδών πουλιών, σπάνιων και προστατευόμενων, που ζουν και αναπαράγονται εδώ. Το παραλίμνιο δάσος με τις άγριες σιτιές, τα νούφαρα, οι ερωδοί, η απικία των βουβαλιών συνθέτουν έναν τόπο απαράμιλης ομορφιάς που προσφέρεται όλες τις εποχές του χρόνου για διάφορες δραστηριότητες. Στα γραφικά ταβερνάκια, διάσπαρτα δίπλα στη λίμνη, γεύεσαι φρέσκο ψάρι και τοπικές λιγουδιές. Ενώ στους όμορφους παραδοσιακούς ξενώνες, χαίρεσαι τη διαμονή και τη γνήσια φιλοξενία. Πολύ κοντά, σκαρφαλωμένα στους πρόποδες του Μπέλες, τα πορόια με τα γάργαρα νερά, τα πλατάνια και τα καλτερίνια των μαχαλάδων προσφέρονται για φαγητό και διαμονή, ολοκληρώνοντας την ομορφιά και τη μοναδικότητα αυτού του τόπου. Και φυσικά η βόλτα στην Κερκίνη συνδυάζεται τέλεια με μια επίσκεψη στα θερμά ιαματικά νερά του Αγκίστρου και του Σιδηροκάστρου. Γνωστά από την αρχαιότητα, είναι πολύτιμα για την υγεία μας. Ένα ακόμα αξιοθέατο των Σερών, μοναδικό μνημείο της φύσης, είναι το σπήλαιο της Αλιστράτης, ένα από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα σπήλαια της Ευρώπης. Βρίσκεται πολύ κοντά στον ομώνυμο οικισμό που κρύβει τις δικές του ομορφιές στη θέση Πετρωτό. Δημιουργήθηκε από γεωλογικά φαινόμενα που ξεκίνησαν πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια.
Μια εύκολη, επίπεδη διαδρομή σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον με φυσικό εξαιρισμό μας οδηγεί σε χώρους με εκπληκτικές συνθέσεις από σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Τα 3 χιλιόμετρα της διαδρομής, ανάμεσα από κύριους και δευτερεύοντες διαδρόμους, εντυπωσιάζουν με τις εναλλαγές των χρωμάτων, την πλαστικότητα των μορφών, την έμπνευση και τη φαντασία της φύσης. Ακριβώς δίπλα στο Σπήλαιο, το φαράγγι του Αγγίτη ποταμού, με το περίφημο πεντάτοξο γεφύρι της Αγγίστας, μας προσκαλεί για περιπάτους και συναρπαστικές εμπειρίες στη φύση. Το ποτάμι είναι ιδανικός προορισμός για ράφτινγκ και καγιάκ. Πολύ κοντά βρίσκεται και η μονή της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας με την αχυροποίητο εικόνα της Θεοτόκου. Από εδώ λέγεται πως κήρυξε την Ελληνική Επανάσταση ο Εμμανουήλ Παπάς. Ο νομός Ερών έχει και αυτός τον δικό του φυσικό παράδεισο, το δάσος του Λαϊλιά, στο δυτικό τμήμα των βουνών της Βροντούς. Μία δασική έκταση κατάφυτη από οξιές και πεύκα, με πλούσια χλωρίδα, καταφύγιο θηλαστικών και πουλιών. Το δάσος του Λαϊλιά είναι ιδανικός προορισμός για κυνήγι, αναρρίχηση, ποδηλασία, πεζοπορία και πολλές ακόμη δραστηριότητες στη φύση, όλες τις εποχές του χρόνου. Διαθέτει σύγχρονους ξενώνες με πολύ καλές υποδομές φιλοξενίας και όμορφες ταβέρνες με καλό φαγητό. Το χειμώνα, στο χιονοδρομικό του κέντρο, λειτουργεί σαλέ με φαγητό και κοιτώνες. Με λαμπρό ιστορικό παρελθόν, ο νομός Ερών φιλοξένησε πολιτισμούς που άφησαν το στίγμα τους στο πέρασμα των αιώνων. Η Αμφίπολη με το περίφημο λιοντάρι της, στις εκβολές του ποταμού Στριμώνα, υπήρξε από τις σημαντικότερες εστίες πολιτισμού των αρχαίων χρόνων. Αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα που φιλοξενούνται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της, ενώ κάθε καλοκαίρι, στο Αρχαιολογικό της Πάρκο, διοργανώνεται το Φεστιβάλ της Αμφίπολης. Αν έρθετε καλοκαίρι, δίπλα στα νέα κερδίλια, σας περιμένει μια πεντακάθαρη θάλασσα με οργανωμένη παραλία και γραφικά παραθαλάσσια ταβερνάκια με ολόφρεσκο ψάρι. Όμως ο νομός Ερών κρύβει πολλές ακόμη ευχάριστες εκπλήξεις. Οι πόλεις και τα γραφικά χωριά του σε περιμένουν να ανακαλύψεις την αρχιτεκτονική τους παράδοση, τα έθιμα και την ιστορία τους. Ταξιδεύοντας, ανακαλύπτεις έναν αστήρευτο πολιτισμό και ανθρώπους μερακλείδες που χαίρονται τη συντροφιά, αγαπούν τη διασκέδαση και το καλό φαγητό. Ταβερνάκια, ουζερί, αλλά και κομψά εστιατόρια συνεχίζουν τη γευστική παράδοση προσφέροντας πεντανόστιμες τοπικές σπεσιαλιτέ. Καβουρμάς κερκίνης από κρέας βουβαλιού, φασόλια ορεινής, πατάτες Βροντούς, λουκάνικο τζουμαγιάς ξεχωρίζουν για την οστιμιά και την ποιότητά τους. Εκλεκτά τοπικά κρασιά από ντόπιες και άλλες ποικιλίες διακρίνονται για τη γεύση και τα αρώματά τους. Το τσίπουρο, πραγματικά μοναδικό, με απαλή γεύση, παράγεται σήμερα από σύγχρονα αποστακτήρια με παραδοσιακές μεθόδους. Η γευστική πανδεσία ολοκληρώνεται με τα μοναδικά γλυκά των Σερών, όπως τη φημισμένη μπουγάτσα, το τουλουμπάκι και τον πασίγνωστο ακανέ. Αν αποφασίσετε μία μικρή απόδραση, ο νομός Ερών θα σας εκπλήξει με τις δυνατότητες που προσφέρει όλες τις εποχές του χρόνου. Η φύση πανέμορφη σε παρασύρει σε συναρπαστικές δραστηριότητες. Ο μακραίωνος πολιτισμός συναντά τη λαϊκή παράδοση σε πλήθος εκδηλώσεων. Οι άνθρωποι αγνοί και ανοιχτόκαρδοι σε κερδίζουν με το χαμόγελο και τη φιλοξενία τους. Έλα στις Σέρες. Είναι τόσο κοντά και έχουν τόσα πολλά που θα ξανάρθεις.